Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσούκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα τι έχουμε ως συμπέρασμα μετά από όλα αυτά που έγιναν προχθές στην Ομοσπονδία και να δούμε αν το θέμα αυτό θα έχει εξέλιξη και μέσα στη βδομάδα. Η Καστοριά και επισήμως είναι στους, και η γούνα της απεκλεισμένη από τις εξαγωγές επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Ταλουγεροδίου είναι και το μοναδικό προϊόν πανευρωπαϊκά που είναι τόσο στοχευμένο σε μία χώρα που έχει το 90% των εξαγωγών του σε μία χώρα σαν αυτή που τιμωρούμε σήμερα, δηλαδή τη Ρωσία. Οπότε χρήζει μια ίσως άλλης αντιμετώπισης. Ναι, καταρχάς να επιτρέψετε λίγο να αρχίσω με τους κτηνοτρόφους. Ναι. Γιατί και εγώ τύχε να είμαι ένα μέλος τους. Μάλιστα. Επειδή βγήκε ένα πολύ καλό πρόγραμμα την περιφέρεια για τους κτηνοτρόφους, επιδότηση ζωοτροφής. Ναι. Θα ήθελα, επειδή δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι ασχολούνται με τα κτηνοτροφικά, θα ήθελα να επικοινωνήσουν μαζί μου. Ναι. Για να μπορούμε να πάμε συντονισμένα κάτω στα Υπουργεία, γιατί ναι, μεν η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή, η επιδότηση είναι πολύ μικρή. Mm-hmm. Οπότε νομίζω με μια πολύ σοβαρή διεκδίκηση και μια πολύ σοβαρή τεκμηρίωση μπορούμε να πάρουμε πραγματικά πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτά. Ναι. Ας επικοινωνήσουν μαζί μου για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα να πηγαίνουμε όλοι μαζί παρά ο καθένας μόνος τους. Υπάρχουν τα επίσημα όργανα συνδικαλιστικά των αγροτών και κτηνοτρόφων του νομού μας. Νομίζω ότι άμεσα θα επικοινωνήσουν και μαζί σας. Λοιπόν, πάμε τώρα κύριε Τσούκα να δούμε τι συμβαίνει εδώ και πώς το αντιμετωπίζουμε. Εδώ τι συμβαίνει. Κοίταξε, εδώ συμβαίνει ότι υπάρχουν οι δύο καλύτεροι πελάτες του κλάδου μας οι οποίοι πολεμάνε μεταξύ τους και δυστυχώς δεν είναι απίστευτο. Δηλαδή πόσο άτυχη, πόσο κρίμα για αυτή την Καστοριά. Ναι, πολεμάνε μεταξύ τους οι δυο καλύτεροι πελάτες. Είναι τρομερό. Και δυστυχώς υπάρχει και μια επίσημη πλέον απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μας απαγορεύει έστω αυτά που θα μπορούσαμε να πουλήσουμε, που δεν θα μπορούσαμε, αλλά πλέον μας απαγορεύει και επισήμως να μην μπορέσουμε να πουλήσουμε. Ούτε να μαζέψουμε χρήματα, ούτε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς. Τώρα, μετά την... Μετά τη συνάντηση αυτή, έχουν βγάλει κάποιες ανακοινώσεις και ο κύριος Τζικαλάκης και ο κύριος Παπαδόπουλος. Από αυτά που καταλάβατε, γιατί ήσασταν εκεί φυσικά εσείς, θα δούμε πρωθυπουργό άμεσα ή τον κύριο Γέρα Πετρίτη και τον κύριο Σκέρτζο. Ούτε κοίτα, και εσείς για να λέμε την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι τη δουλειά θα την κάνουν οι δύο που είπατε. Μάλιστα. Αλλά νομίζω με τη δέσμευση του κυρίου Παπαδόπουλου θα πάμε κατευθείαν στον πρωθυπουργό. Mm-hmm. Νομίζω ότι... Είμαστε έτοιμοι για να ζητήσουμε από τον Πρωθυπουργό πράγματα και τι θα ζητήσουμε ακριβώς, δηλαδή μπορούμε να ξέρουμε σήμερα κύριε Τσούκα τι ζητάμε από τον Πρωθυπουργό? Ναι, βεβαίως έχουμε τα πάντα καταγεγραμμένα. Σήμερα 6 ώρα είναι η τελική συγκέντρωση συνεδρίας που θα έχουμε όλα τα πρωτοβάθμια όργανα. Ναι. Είναι τα πάντα έτοιμα. Αύριο το πρωί για να γίνει αυτό το επόμενο, να έχουμε δηλαδή και το χαρτί μπροστά μας. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να αποφασιστούν. Ναι. Δηλαδή, καταρχάς, ας πούμε. Μπορείτε να μας πείτε έτσι να πάρουμε κι εμείς μια γεύση τα βασικά που ζητάμε για αυτό το κομμάτι? Τα βασικά είναι δύο. Τα βασικά είναι καταρχάς πρέπει να προστατευτούν οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Ναι. Και όχι μόνο να προστατευτούν, δηλαδή δεν είναι το να πάρουν 500 ευρώ και να. Για να πούμε ότι τακτοποιήθηκαν. Θα πρέπει να πάρουν. Στη χειρότερη περίπτωση, προσωπική μου άποψη είναι πάντα και αυτή είναι η άποψη που θα κατατεθεί προς τον Πρωθυπουργό, είναι θα πρέπει να πάρουν τον κατώτατο μισθό. Λοιπόν, έχουν πέντε αιτήματα, μεταξύ των οποίων ο βασικός μισθός τουλάχιστον για ένα χρόνο για άνεργους γουνεργάτες. Η δικιά μας πρόταση είναι για δύο χρόνια και όχι για ένα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η. Σίγουρα γι' αυτό λέω, αυτά είναι που θα αποφασιστούν σήμερα. Καταρχάς θα πάρουμε την πρόταση των γουνεργατών, οι οποίοι θα συμμετέχουν και αυτοί όπως ναι, συμμετείχαν προχθές. Οι γουνεργάτες έχουν καταθέσει πέντε σημεία για τη στήριξη του κλάδου της οικονομίας. Δεν τα γνωρίζω. Με το βασικό μισθό, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Με FAP εξεπίδωμα. Και εμάς. Ναι, ναι. Δεν το έχετε πάρει εσείς, γιατί
ήδη από τις 17 του μήνα το σωματείο έχει στείλει και μάλιστα κοινοποιείται και σε εσάς. Εντάξει, επειδή τα δεδομένα έχουν αλλάξει, ζητήσαμε κάποια έξτρα πράγματα, τα οποία θα μας τα κοινοποιήσουν και επισήμου σήμερα. Α, μάλιστα, γι' αυτό. Ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτοί ζητάνε ένα, εμείς ζητάμε δύο, θα δούμε. Όποιο θέλουν αυτοί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς μαζί τους είμαστε και αυτοί είναι μαζί μας. Άρα λοιπόν, το πρώτο που θέλετε να εξασφαλίσετε είναι τουλάχιστον για δύο χρόνια, εσείς θα ζητήσετε για δύο χρόνια, να χορηγείται βασικός μισθός, ο βασικός μισθός, για ένα χρόνο στους άνεργους νομεράδες. Έτσι ακριβώς. Για δύο ή για ένα χρόνο, θα δούμε πώς θα είναι αυτό. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και μετά, για τον κλάδο, ζητάτε. Γιατί ο κύριος Κατσάνος την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε το εξής, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποζημιώσει το κάθε γουναράδικο με ό,τι παλτά έχει αυτή τη στιγμή στις αποθήκες του σοκαρισμένα που ήταν έτοιμα να φύγουν για Ρωσία. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Εντάξει, πολύ καλά κάνει ο κύριος Κατσάνος και οποιοδήποτε και λέει αυτά που λέει. Το θέμα είναι πραγματικά το τι μπορούμε να πάρουμε, να μιλάμε πάντα αντικειμενικά. Άρα λοιπόν, συμφωνώ. Αντικειμενικά τι μπορούμε να πάρουμε? Κοιτάξτε, αντικειμενικά θα πρέπει. Γι' αυτό θα μαζευτούμε σήμερα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση να κατετεθεί, την οποία θα την μάθετε αφού την καταθέσουμε. Ναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν διαρρεύσει ότι είναι, ας πούμε, ζητάμε το πάγωμα των πάντων, όλων των. Όλων ναι, των τα έχει βγάλει ο κ. Παπαδόπουλος αυτά. Τα πάντα. Ναι. Λογικό, αφού δεν υπάρχει έσοδο πλέον, δεν υπάρχει αντικείμενο πλέον, δεν υπάρχει αγορά πλέον. Ναι. Λογικό να μην μπορείς να πουλήσεις, άρα κάποιος πρέπει να σε δώσει κάτι να σε αποζημιώσει, εφόσον σε απαγορεύει. Αυτό είναι λογική. Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι, θα συμφωνήσω με τον κύριο Κατσάνο, όπως είπε και πολύ καλά το είπε, το θέμα είναι το πώς το ζητάς και όχι το τι ζητάς. Πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για να ζητήσουμε αυτά που πρέπει να ζητήσουμε. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, τον κύριο Παπαδόπουλο, που τα δικά του που γράφει, ουσιαστικά ζητάμε διετές πάγωμα των υποχρεώσεων και απαλλαγή από την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ζητάμε μόνο αυτά τα δύο? Όχι, ζητάμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτά είπε προχθές ο αγαπητός Υπουργός και θα συμφωνήσει, όλοι συμφωνήσανε μαζί του. Καταρχάς θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα λόγια που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος προφανώς να είναι και προσωπικά του και δικά του λόγια, αλλά προφανώς να είναι και λόγια τα οποία συζήτησε πριν έρθει με κάποιους στην κυβέρνηση. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Εννοείται ότι και μόνο που βρέθηκε εκεί πέρα υπουργός της κυβέρνησης και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, καταλαβαίνετε ότι αυτό κάτι σημαίνει. Εγώ πάντα το έλεγα και πάντα θα το λέω ότι όπως βοηθηθήκαμε επί της πανδημίας, θα βοηθηθούμε και τώρα. Απλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο και πρέπει να το βρούμε τον τρόπο χθες. Πρέπει να τεθεί το θέμα στη Σύνοδο Κορυφής. Ναι, να γνωστοποιηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, το επαναλαμβάνω, είναι το μοναδικό προϊόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αποκλειστικό πελάτη τις δύο αυτές χώρες. Κοιτάξτε, όλοι οι άλλοι έχουν και εναλλακτικές. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα εννοείται ότι θα τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό μπορεί να πάρει και χρόνια. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Το θέμα είναι να βοηθήσει η κυβέρνηση τώρα, ούτως ώστε να έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας για να δούμε τι μπορεί να γίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα. Το θέμα είναι πώς θα κρατηθεί ζωντανός τώρα. Τώρα. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για να αντέξει ούτε ο εργαζόμενος ούτε οι επιχειρήσεις τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Πρέπει να γίνει τώρα. Λοιπόν. Έρχεται ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ από ακροατή μας. Αν σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά εναντίον των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπάργκο στη Ρωσία. Τι λέει εδώ ο ακροατής μας λοιπόν? Η γονοποίηση έχει επιδοτηθεί με εκατομμύρια από τα τελευταία 25 χρόνια τουλάχιστον για την υλοποίηση προγραμμάτων για αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού, κτηριακές εγκαταστάσεις κτλ. Για να μπει σε μια επιχείρηση στο πρόγραμμα έπρεπε να αποδείξει την βιωσιμότητά της. Από το 2014, σταδιακά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας καθιστά, λέει εδώ ο κράτης μας, μη βιώσιμες επιχειρήσεις, καθώς είμαστε άμεσα και έμεσα εξαρτημένοι από τη ρωσική αγορά. Δηλαδή, με λίγα λόγια μας έλεγαν, επενδύστε στη Γουνά, πάρτε και δάνεια για την υλοποίηση των προγραμμάτων, αλλά μετά μας κλείσανε στην ουσία. Μας καταστούν μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Νομικά έχει βάσει η δίωξή τους. Ρωτήστε τον κύριο Τσούκ αν έχουν σκοπό να φτάσουν το θέμα εκεί, ρωτάει εδώ ο κορατής μας. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Προφανώς είναι αδελφός σας. Ναι,
Δεν ξέρω αν είναι συνάδελφο ή όχι. Το θέμα είναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είπε. Το θέμα είναι ότι τέθηκε αυτό το θέμα πράγματι προχθές. Ναι. Και μάλιστα ακούστηκε και από. Οι κουβέντες αυτές ακούστηκαν και από βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης. Ότι θα πρέπει να κινηθούμε έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι καθαρά νομικό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο θα παρευρίσκεται σήμερα και η νομικός μας στην Ομοσπονδία. Ναι, πράγματι. Θα το φτάσετε μέχρι εκεί. Έχουμε σκοπό να κινηθούμε και δικαστικώς κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ξαναλέω, αυτό το πράγμα θα πάρει χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο λύνεται τώρα. Και εμείς αυτή τη στιγμή ίσως να κινηθούμε τώρα για μελλοντικές καταστάσεις. Ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μέσα στις σκέψεις μας πάνω σε αυτό, ναι. Το ζήτημα είναι ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει τώρα άμεσα, ίσως και αυτήν την εβδομάδα. Και φαντάζομαι ότι όλα όσα θα συζητήσετε σήμερα για να αποφασίσουμε το κοινό κείμενο από την Καστοριά, πριν την 25η πρέπει να τα πούμε στην Αθήνα και στο Μαξίμου. Εμείς αύριο θα έχουν φύγει, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς πότε θα πάμε όμως, εμείς αυτά θα έχουμε. Πότε θα πάμε όμως, το έχει αναλάβει προσωπικά ο κ. Παπαδόπουλος. Ναι, δεν πρέπει τώρα. Δηλαδή, αν αυτή η συνάντηση γίνει μετά από ένα μήνα, έχει κάποιο νόημα. Ο κ. Παπαδόπουλος, λέξη προς λέξη, είπε χθες. Ακριβώς. Να το κάνει λοιπόν. Θα το κάνει. Κύριε Τσούκα. Η ψυχολογία των συναδέλφων ποια είναι? Η ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένοι. Πιστεύουν ότι ο κλάδος δεν πρόκειται να συνέλθει ποτέ από εδώ και πέρα. Ή έχουν μέσα τους κάποιο είδους αισιοδοξία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε στην αγορά της Ρωσίας ούτε ένα παλτό. Από αυτά που έχουμε στείλει δεν μπορούν καν να μας στείλουν τα χρήματα που μας χρωστάν τώρα για αυτή την ιστορία. Σκεφτήκαμε τρόπους μέσω τρίτων χωρών που δεν έχουν αυτές τις επιπτώσεις, αν μπορούμε να εξάγουμε. Από Τουρκία, από Κίνα, δεν ξέρω πώς, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Υπάρχει κάποιο φως? Έχετε την ψυχολογία να συνεχίσετε? Ή εδώ μιλάμε για μια αρχή του τέλους της γονοπίας? Κοίταξε, αρχή του τέλους. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, καταρχάς πάντα μετά από οτιδήποτε κακό, πάντα στο τέλος βασιλεύει το φως. Και ακόμη και μετά από πόλεμο. Πολλές κοινωνίες λοιπόν, και κράτη στείνονται ξανά, ξαναστείνονται μετά από πολέμους, βέβαια. Λοιπόν, έτσι να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να ξέρει και ο κόσμος λίγο. Πράγματι υπήρχαν τρία πολύ δύσκολα χρόνια, στα οποία η γούνα χτυπήθηκε πρώτη. Λογικό ήταν αυτό. Δεν θα κάτσει ο άλλος στην πανδημία να αγοράσει γούνα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ακριβώς όλοι οι εκτροφείς, ήμασταν στην ίδια θέση και χειρότερη από ό,τι βρίσκεται τώρα η μεταποίηση μέχρι πριν ένα χρόνο. Και ξαφνικά ξημερώνει μία μέρα και μαθαίνουμε ότι 17 εκατομμύρια ζώα θανατώθηκαν στη Δανία. Ναι. Και αυτόματα... Νιώσατε ότι τελειώνετε κι εσείς. Και αυτόματα η Ελλάδα και οι εκτροφείς της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Γρεβενών και της Φλωρίνης, εκεί μου τα εκτροφεία, γίνονται ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χώρα του κόσμου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μέσα από αυτό το μεγάλο κακό που βρήκε την Δανία, ξημέρωσε μια εντελώς διαφορετική μέρα για την Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία γενικά. Λοιπόν, τι εννοώ, δηλαδή, ξαφνικά από εκεί που υπήρχε υπερπαραγωγή δερμάτων, ξαφνικά γίνεται όχι απλά έλλειψη δερμάτων, ναι, κάτι παραπάνω από έλλειψη δερμάτων. Λοιπόν, και ξεκινάει ένας γύρος συζητήσεων τώρα με την κεντρική κουζίνα τη Μαβής, για το αν θα πρέπει, γιατί τα μηνύματα που ερχόταν ήταν ότι θέλουν να έρθουν όλοι οι κτηνοτρόφοι Δανείοι εδώ πέρα. Ναι. Και ξαφνικά ξεκινάει μια κουβέντα και λέμε δεν θα δώσεις αυτούς, προτεραιότητα έχουμε εμείς οι Έλληνες. Και έτσι είναι το λογικό. Μπορεί να θέλει ο Α, ο Χ, να κάνει μια επένδυση εκτροφείου στην Καστοριά ή στην. Μα γίνονται αυτά ήδη. Στην Μακεδονία μετά από αυτό που έγινε. Ναι. Και είναι απολύτως λογικό. Αμέσως είχε γίνει η εκτροφή
ανάρπαστη. Έπαιρνε διαφορετική αξία το δέρμα σου. Και ενώ όλοι περιμέναμε πραγματικά να γίνει κάτι τέτοιο, δυστυχώς ο κορονοϊός, στην Κίνα ιδιαίτερα αναφέρομαι, ναι, δεν μας αφήνει να γίνει κάτι τέτοιο. Ενώ είμαστε έτοιμοι με το πόδι να πατήσουμε τον γκάζι, δυστυχώς δεν μπορούμε λόγω του κορονοϊού να το πατήσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ενώ από εκεί που ήμασταν για να κλείσει το 95% των εκτροφέων, το 95% των εκτροφέων αποδεδειγμένα φέτος δεν θα υπήρχε, αλλά παρόλα αυτά με μια τόσο άσχημη απόφαση στη Δανία, άσχημη για αυτούς, έτσι, ξαφνικά για μας ξημέρωσε μια διαφορετική μέρα. Θέλω να πιστεύω ότι το ίδιο ακριβώς φέτος, το 22, θα ήταν η αρχή μιας καινούργιας μέρας για τη μεταποίηση. Δηλαδή, περιμέναμε πώς και πώς. Όλοι λένε ότι ο κορονοϊός θα τελειώσει, όπως λένε. Περιμέναμε πώς και πώς να κάνουμε την έκθεση γούνας της Καστοριάς. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι πραγματικά που είχαν πάρα πολλές παραγγελίες. Το γνωρίζουν αυτοί. Περιμέναμε όλοι, πραγματικά η έκθεση θα πνιγόταν από κόσμο. Η έκθεση ήταν μέχρι και το τελευταίο... Επειδή μιλάτε σε χρόνο, δεν θα γίνει έκθεση, να το πούμε και αυτό. Τελείωσε, κύριε Τσουκά. Όχι, ακόμη δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμη είμαστε σε στάση αναμονής. Όλα αλλάζουν. Όπως άλλαξε μία μέρα στη Δανία, έτσι μπορεί να αλλάξει μία μέρα και εδώ. Περιμένουμε. Είναι ακόμη πολύ νωρίς. Περιμένουμε. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι μετά από ένα τέτοιο μεγάλο κακό, πάντα όμως, εντάξει, στη Δανία ήμασταν τυχεροί, πάντα όμως με τη βοήθεια της κυβέρνησης, νομίζω ότι πραγματικά η άκρη θα βρεθεί και ο κλάδος της γουνοπίας πραγματικά θα ανθίσει πάλι στην περιοχή μας που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Εγώ το εύχομαι πραγματικά, κύριε Τσουκά. Δεν ξέρω βέβαια πόσο εύκολος θα είναι αυτός ο δρόμος, αφού ακόμη και σήμερα να τελειώσει ο πόλεμος, δεν θα τελειώσουν κυρώσεις. Και δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια θα υπάρχει η επίσημη απαγόρευση εξαγωγών στη Ρωσία. Κανένας δεν ξέρει. Και εκεί λοιπόν μας πιάνει αυτό που είπαμε. Κανένας δεν ξέρει. Λοιπόν, άρα τα νεότερα θα τα έχουμε αύριο, μάλλον σήμερα το απόγευμα, περιμένοντας πραγματικά και την οριστικοποίηση του ραντεβού με ποιον άραγε στην Αθήνα. Θα το δούμε και αυτό. Θα είναι με τον Πρωθυπουργό, θα είναι στο Μέγαρο Μαξίμου με Γεραπετρίτη και Σκέρτζο. Πότε θα είναι αυτό το ραντεβού, περιμένουμε και όποιος θέλει σήμερα και να βοηθήσει, όποιος θέλει σήμερα. Σήμερα λοιπόν οριστικοποιείται ο κατάλογος των ετοιμάτων που έχουμε ως Καστοριά μετά τη συγκυρία. Σήμερα 6 ώρα το απόγευμα. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.